Prisma Radio και στην εκπομπή μας στο ίδιο έργο θεατές, και όπως σας έχουμε ανακοινώσει και από χθες και σήμερα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τηλεφωνικά στην εκπομπή μας το μέλος του Πανελλαδικού Συντονιστικού της Ανταρσία και ιστορικό στέλεχος του ΝΑΡ, τον κύριο Άγγελο Χάγιο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Χάγιο. Καλημέρα κύριε Τσούτσι, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Πρίσμα. Να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας σε σχέση και με τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίζονται στην Συρία. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή το κομμάτι αυτό, σε σχέση και με τις τελευταίες επεμβάσεις, όπως είδαμε, σε βάσεις του Συριακού στρατού από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και της Γαλλίας το προηγούμενο διάστημα που ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο πιο συγκεκριμένα. Εμείς ως Ανταρσία, όπως γνωρίζετε, καταγγείλαμε από την αρχή και μάλιστα καλέσαμε τον κόσμο και συμμετείχαμε σε κινητοποιήσεις εναντίον των υπεριαλιστικών αυτών πολεμικών επεμβάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και των προθύμων συμμάχων τους, Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας. Διότι κλιμακώνουν τον πόλεμο, ο οποίος είναι ήδη σε εξέλιξη στην Συρία. Έναν πόλεμο που έχει στοιχήσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές ανθρώπων, νέων ανθρώπων, παιδιών και ηλικιωμένων και εκατομμύρια προσφύγων. Ένα μεγάλο ιστορικής σημασίας έγκλημα στην εποχή μας, που δείχνει πόσο αδίστακτος είναι ο υπεριαλισμός, πόσο αδίστακτες είναι οι κυβερνήσεις και οι αστικές τάξεις που αντιμάχονται και ανταγωνίζονται στην ευρύτερη περιοχή για τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία διεκδικούν και για τη μοιρασιά της λίας των υδρογονανθράκων, πετρελαίου και φυσικού αερίου, για τη μεγάλη λία των δρόμων μεταφοράς αυτών των ενεργειακών πηγών και επίσης για τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, ποιος θα έχει την κυριαρχία και θα επιβάλλει την Pax, την ειρήνη τη δική του, την υπεριαλιστική ειρήνη δηλαδή, σε βάρος των λαών. Αυτή την εμπλοκή είναι που εμείς καταδικάζουμε, όχι μόνο την υπεριαλιστική επέμβαση, αλλά και τον ανταγωνισμό όλων των θηρίων του σύγχρονου καπιταλισμού, δηλαδή, για να μιλάμε συγκεκριμένα, της Total, της Exxon, της ΕΝΗ και άλλων μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, πολυκλαδικών πολυεθνικών επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι έχουν βάλθει να τρυπήσουν τα λεγόμενα οικόπεδα. Οικόπεδα πιανού, από πού τα βρήκανε τα οικόπεδα, από τον παππού τους? Αυτά τα οποία ανήκουν δηλαδή στους λαούς, ανήκουν στην ανθρώπινη κοινωνία, στον ανθρώπινο πολιτισμό, για δικούς τους εκμεταλλευτικούς κερδοσκοπικούς σκοπούς. Εμείς το συνδέουμε όλο αυτό το φαινόμενο, όλη αυτή την επιθετικότητα και αυτόν τον τεράστιο κίνδυνο με τον καπιταλισμό και την κρίση του. Τον παγκόσμιο καπιταλισμό βιώνει την πιο μεγάλη, την ιστορική και δομική κρίση από την εποχή του 1929 τουλάχιστον, που είναι καταστροφική για τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαών. Και μιλάμε για την ανάγκη ενός αντιπολεμικού κινήματος που θα είναι και αντιμπεριαλιστικό, θα είναι δηλαδή εναντίον των αντιμακούμενων υπεριαλιστικών δυνάμεων εκεί στην περιοχή και εκτός από τους επιτιθέμενους στη συγκεκριμένη περίπτωση Αμερικανούς, Γάλλους και Εγγλέζους υπεριαλιστές, έχει ευθύνη για την κλιμάκωση αυτή και η παρέμβαση της καπιταλιστικής Ρωσίας, που υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και παίζει τυχοδιοκτικά, να πούμε, πότε με τον Ερντογάν, πότε με τον
ένα ή τον άλλον σύμμαχο. Είδα τις συμμαχίες πώς αλλάζουν μέρα με την ημέρα mm-hmm. στην περιοχή, ας το πούμε. Πώς κάποιοι παίζανε με τον ISIS μέχρι πρότινος, ενώ οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι και οι Εγγλέζοι. Πότε έγινε εχθρός ο ISIS, πότε ο Ερντογάν και η τουρκική αστική τάξη έκανε business με τον ISIS στα πετρέλαια, ας το πούμε. Συγκεκριμένα και συμμαχίες μετά μαζί του για να χτυπήσουν τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του κουρδικού λαού και στην περιοχή της νοτιοανατολικής Τουρκίας αλλά και στην περιοχή της Συρίας όπου είχαμε και την ηρωική αντίστασή τους. Μιλάμε για ένα αντιπολεμικό κίνημα, κύριε Τσούτσι, το οποίο θα είναι κατά του πολέμου, αποτροπής του πολέμου. Μιλάμε για αγώνα τώρα, δεν μπορεί να καθόμαστε να χαζεύουμε και να την τηλεόραση και να κάνουμε αναλύσεις και να σκεφτόμαστε πότε και αν λόγω μιας βραχονισίδας θα υπάρξει και στη κοντινή περιοχή μας και εμπλοκή και της χώρας μας και να δούμε τι θα κάνουμε τότε. Mm. Τώρα είναι ανάγκη να ξεσηκωθεί ένας τέτοιος αντιπολεμικός συναγερμός, αντιμπεριαλιστικός συναγερμός που κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι και αντικυβερνητικός. Κατά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των κυβερνήσεων που έχουν μπλέξει τον τόπο μας σε αυτή την επιθετική, πολεμική συμμαχία στον άξονα, όπως τον λένε, με το Ισραήλ, το κράτος δολοφόνο, με τους φασίστες στη δικτατορία της Αιγύπτου και με την Κύπρο, μια συμφωνία και μια συνεργασία η οποία είναι επιθετική, είναι επιθετική και επομένως πρέπει να συγκρουστούμε και με την κυβερνητική πολιτική, mm-hmm. οι οποίοι θρασίτατα, Τσίπρας, Καμένος, Κοντζιάς, θρασίτατα. Όταν μιλάνε στο λαό, μιλάνε στο όνομα της πατρίδας, της εθνικής κυριαρχίας, της περάσπισης των συνόρων κλπ. Στην πράξη μιλάνε, όπως το είπε ο Δραγασάκης ανοιχτά και ο Κοντζιάς, για τα οικονομικά σύνορα. Μιλάνε δηλαδή για τα μεγάλα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης που αυτή πάει να μας εμπλέξει για άλλη μια φορά σε μια τυχοδιοκτική πολεμική σύγκρουση που θα είναι σε βάρος και του λαού μας. Γιατί? Γιατί λόγω της κρίσης και της βαρβαρότητας εδώ των μνημονίων η αστική τάξη αφού ξεζουμίζει, τσαλαπατά και ισοπεδώνει τους εργαζόμενους, ισοπεδώνει τη νέα γενιά με τον ρατσισμό σε βάρος των δικαιωμάτων της, τη μετανάστευση, θέλει να τους ρίξει κιόλας τώρα βορρά στα υπερελιστή, στα τυχοδιοκτικά της σχέδια και στους ανταγωνισμούς. Γιατί? Θέλει να πάρει κομμάτι από τη λία των πετρελαίων και του φυσικού αερίου και των δρόμων μεταφοράς. Και παίζει επικίνδυνο, χοντρό παιχνίδι με τους Αμερικανούς και σε επίπεδο γεωπολιτικό και σε επίπεδο οικονομικό, διότι αυτή την επιλογή της, των συμφερόντων δηλαδή, και της Λίας που θέλει να βάλει χέρι και αυτή να πάρει ένα κομμάτι εν πάση περιπτώσει, την παίζει με τους μεγάλους αυτούς πολυεθνικούς πολυκλαδικούς ομίλους οι οποίοι αποτελούν και τον πυρήνα του προβλήματος στη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα μιλάμε για έναν αντιπολεμικό συναγερμό που θα βάλει στο στόχαστρο την υπεριαλιστική επέμβαση, κάθε λογική αλλαγής με υπεριαλιστικούς πολέμους και συγκρούσεις των συνόρων στην περιοχή, σφαγείο δηλαδή αυτό σημαίνει, αλλά που θα βάζει στο στόχαστρο και τον οικονομικό παράγοντα που πάντα κινεί τον πόλεμο. Και προκειμένου ο οικονομικός παράγοντας είναι η εκμετάλλευση των περιοχών, όχι επομένως στην εκμετάλλευση από τους πολυεθνικούς αυτούς ομίλους, καμιά υποστήριξη και συνεργασία με αυτές τις εταιρείες, όπου μπήκανε για να πάρουν πετρέλαια, στην Ασία, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, αυτό σήμαινε πολέμους, σήμαινε φτώχεια, σήμαινε μετανάστευση, δεν υπήρξε ποτέ αποτέλεσμα πλούτου και βελτίωση στις θέσεις των εργαζομένων. Υπήρξε πάντα κέρδος, καταστροφή οικολογική και ισοπαίδωση των ανθρώπων και των ζώων των ανθρώπων. Τώρα πρέπει να βγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, πρέπει να βγει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δυνάμεις αριστεράς που να μην προτάσουν το θέμα να βγούμε από το ΝΑΤΟ τώρα. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου και να μην χρησιμοποιούνται όπως χρησιμοποιείται η Σούδα και άλλες βάσεις από τους Αμερικανονατοϊκούς
επιθετικούς σχεδιασμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να μπουν αυτά μπροστά και αυτό θα καθορίσει τη στάση και του κινήματος και των δυνάμεων της αριστεράς στην επόμενη περίοδο. Η Ανταρσία θα πάρει συγκεκριμένη απόφαση στη συνδιάσκεψή της, θα την απασχολήσει αυτό το θέμα για μια πρωτοβουλία στο κίνημα και στις μαχόμενες δυνάμεις της αριστεράς. Εννοείται ότι δεν περιλαμβάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια μια αστικοποιημένη κατάσταση, ας το πούμε, διαχειριστική, εχθρική προς το λαό και τα συμφέροντά του. Μιλάμε για τις μαχόμενες δυνάμεις της αριστεράς να βρεθούμε εδώ και τώρα στο δρόμο για να αποτρέψουμε και να πιέσουμε όχι μόνο τους υπεριαλιστές, και την κυβέρνηση να μην εμπλακεί και να σπάσει αυτή η προετοιμασία στο όνομα της πατριδοκαπηλείας και των εθνικών συμφερόντων. Καμιά σχέση δεν έχει η όποια πολεμική απειλή σήμερα που είναι υπαρκτή με αυτήν που ζήσαμε, που έζησε ο λαός μας το 40 με τη φασιστική και ναζιστική επιδρομή. Καμιά σχέση δεν έχει. Είναι τελείως ο χαρακτήρας, δηλαδή είναι άδικος το ανταγωνισμού που υπάρχει με την τουρκική αστική τάξη στην περιοχή. Είναι σύγκρουση για συμφέροντα. Δεν είναι τώρα για μια βραχονισίδα, κύριε Τσούτσι. Η βραχονισίδα είναι, πώς το λέμε, η σπίθα για να ανάψει η φωτιά. Η ΑΟΖ είναι το ψητό, τα συμφέροντα, και δεν πρέπει αυτό να το επιτρέψουμε να σφαγούν οι λαοί και οι νέοι άνθρωποι στο όνομα αυτών των συμφερόντων. Και μπορούμε. Μπορούμε. Εμείς έχουμε αυτή την πεποίθηση. Να πάμε λίγο την συζήτηση και στα εσωτερικά της χώρας, αλλά που συνδέονται και με την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και σε κεντρικό οικονομικό επίπεδο. Υπάρχει μια αφήγηση, κύριε Χάγιο, η αφήγηση έρχεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ότι με το τέλος του καλοκαιριού η χώρα βγαίνει σε ένα ξέφωτο ανάπτυξης, βγαίνουμε στις αγορές. Αυτό είναι το νέο, ας το πούμε έτσι, success story που ακούγαμε από προηγούμενες κυβερνήσεις. Τώρα ακούμε αυτό το success story από την κυβέρνηση. Βέβαια, στον αντίποδα τα χαράτσια σε μισθούς και συντάξεις παραμένουν, ο έμφυα παραμένει, ο κόσμος βλέπει το εισόδημά του να μειώνεται. Πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα να διαδραματίζεται? Η Ανταρσία πιστεύει ότι θα κατευθυνθούμε προς εκλογική μάχη άμεσα, και ποια είναι τα σημεία που εσείς θέλετε να βάλετε, μιας και όπως είπατε προηγουμένως πηγαίνετε και προς την διαδικασία έναρξης μάλλον των διαδικασιών σας εν όψη και της συνδιάσκεψης Ανταρσία που θα γίνει το επόμενο διάστημα στην Αθήνα? Το success story του Τσίπρα, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έχει την ίδια αξία και δεν πρέπει να μασίσει κανένας. Την ίδια αξία με τα λόγια και τις υποσχέσεις που έδινε η κυβέρνηση, πότε με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, πότε με το σκίσιμο των μνημονίων πριν αναλάβει την κυβέρνηση, έχει την ίδια αξία, γιατί οι υποσχέσεις εκείνες στην ουσία μετατράπηκαν αμέσως, δεν ούτε πιέστηκε ούτε παρασύρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν μέσα στη λογική του να κυβερνήσει και να διαχειριστεί αυτή την πολιτική μέσα στο πλαίσιο των αστικών συμφερόντων, των κερδών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και σε χειρότερο βαθμό, αφού εφάρμοσε όλα τα προηγούμενα μνημόνια ο Τσίπρας. Αφού προχώρησε στο πιο σκληρό μνημόνιο που συμπλήρωσε τα προηγούμενα και μας έχει οδηγήσει σε αυτή την κοινωνική καταστροφή που περιγράψατε κι εσείς, και δεν είναι παντού. Είναι στη δουλειά, είναι στο μεροκάματο, είναι στη μετανάστευση των νέων, είναι στην παιδεία, την υγεία, στα δημοκρατικά δικαιώματα, στον κίνδυνο του πολέμου. Αυτόν θα βάλουν πάλι να κάνει τη βρωμοδουλειά. Όπως κάνει τη βρωμοδουλειά των μνημονίων. Τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, και τον στηρίζουν και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο και από το Αμερικάνικο Κέντρο, ας το πούμε, για να κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά σε βάρος των λαών. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε, και πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεπεραστεί μέσα στην αριστερά κάθε έννοια και κάθε αυταπάτη με το ΣΥΡΙΖΑ. Συνθηματολογικά θα το έλεγα να αποσυριζοποιηθεί το κίνημα και η αριστερά από αυτή την πανούκλα
αυτή την πανούκλα, ας το πούμε, που στο όνομα της αριστεράς χτυπιέται το κίνημα, η εργατική τάξη, ο λαός, η νεολαία, χτυπιώνται τα ίδια δανεικά της αριστεράς, η ζημιά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ζημιά που μπορεί να παρομοιαστεί μόνο με την κατάρρευση των λεγόμενων χωρών του εντός εισαγωγικών σοσιαλισμού, του υπαρκτού λεγόμενου σοσιαλισμού. Γιατί εδώ σου λέει ο άλλος, αν αυτή είναι αριστερά, τότε δικαιώνεται η Νέα Δημοκρατία, δικαιώνονται οι δεξιές και ακροδεξιές δυνάμεις, δικαιώνεται το άθλιο Πασόκ. Και βλέπουμε ότι αυτή η δικαίωση γίνεται και παίρνουν τα πάνω τους. Ξεσηκώνεται και η ακροδεξιά και οι φασίστες, ας το πούμε, και σου λένε, να και οι αριστεροί την ίδια πολιτική κάνουν. Ναι. Επομένως είμαστε κάθετα αντίθετοι. Και δεν συζητάμε καθόλου αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης. Ίσα-ίσα μιλάμε για έναν πανεργατικό, πανεολαιίστικο και παλαϊκό ξεσηκωμό. Διότι η λεγόμενη έξοδος από τα μνημόνια σημαίνει και υπογράφει ταυτόχρονα την 20η και πλέον επιτροπή που είναι θεσμοθετημένη με το δημοσιονομικό σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου κάθε χώρα που έχει χρέος και ιδιαίτερα αυτές που έχουν μεγάλο χρέος πρέπει να πειθαρχούν τους προϋπολογισμούς τους, τις δαπάνες τους, με πρώτο κριτήριο την αποπληρωμή του χρέους, και επομένως θα υπάρχει ουσιαστική επιτροπή ανεξαρτήτως αν θα έρχεται ο Τόμσεν εδώ, η Βερκουλέσκου ή κάποια Δρακουλέσκου ή δεν ξέρω ποιος άλλος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτό που λέμε ότι δεν μπορεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζήσουμε. Και είναι αυταπάτη να θεωρεί κανείς ότι μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση φιλολαϊκά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει συνταγματοποιήσει, έχει θεσμοθετήσει τη διαρκή επιτροπή σε αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές και τις αντιλαϊκές αντεργατικές αλλαγές και αναδιαρθρώσεις που γίνονται στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, σε όλους τους τομείς της ζωής. Για αυτό το σκοπό θεωρούμε ότι είναι ανεπαρκής η σημερινή κατάσταση στο κίνημα. Δεν μιλάω τώρα για τη ΓΕΣΕ, που είναι πια μια ηγεσία και ένας μηχανισμός που υπηρετεί τα αστικά συμφέροντα μέσα στο εργατικό κίνημα. Μιλάω και για την κατάσταση στο μαχόμενο κίνημα και τη μαχόμενη αριστερά, όπου πρέπει να απογαλακτιστούν, να αποδεσμευτούν όλες αυτές οι δυνάμεις από την παρακολούθηση και είτε την υποταγή είτε την ενσωμάτωση, ας το πούμε, σε αυτόν τον αστικοποιημένο συνδικαλισμό και να υπάρξει ανεξάρτητη συνδικαλιστική και πολιτική συγκρότηση του μαχόμενου εργατικού και λαϊκού κινήματος και να βάλει στόχους εδώ και τώρα για τα μισθούς, συντάξεις, παιδεία, την υγεία, τα δημοκρατικά δικαιώματα, με πεποίθηση και με σαφή τοποθέτηση ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει εντός της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να γίνει εντός των θεσμών αυτών οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί με το μνημονιακό πλαίσιο το οποίο υπάρχει από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο και όλες τους νόμους. Πρέπει να σπάσει αυτό, πρέπει να ανατραπεί. Άρα συνειδητός, οικονομικός αλλά και πολιτικός αγώνας του κινήματος. Και εδώ η πρόταση της Ανταρσία, εκτός από όλα τα άλλα, είναι πρώτον να συγκροτηθεί ανεξάρτητα το δυναμικό των εργαζομένων, ιδιαίτερα αυτών οι οποίοι δεν καλύπτονται από τα συνδικάτα, λόγω των εργασιακών σχέσεων, οι οποίες τώρα πια είναι ελαστικές, δουλειά, μισή δουλειά, τρίμηνα, εξάμηνα, οχτάμηνα, με μισθούς πείνας. Να υπάρξουν επιτροπές αγώνα, σωματεία, νέα σωματεία, να επιδράσουν οι μαχόμενες δυνάμεις αριστεράς, να αποκτήσουν ταξικό χαρακτήρα, σωματεία, πρωτοβάθμια, τα οποία παλεύουν τώρα, και να υπάρξει ανεξάρτητο κέντρο αγώνα. Μάλιστα. Ανεξάρτητος συντονισμός μαχόμενων ταξικών δυνάμεων που να σηκώσουν το γάντι απέναντι σε αυτή τη νέα επίθεση η οποία γίνεται. Όλο το πολιτικό σύστημα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί και οι ακροδεξίες, το πούμε, αναδιατάσσονται, θα έχουμε αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και οι αλλαγές αυτές δεν έχουν θετικό χαρακτήρα, είναι αλλαγές για να διασφαλίσουν αυτή την λεγόμενη μεταμνημονιακή, αλλά είναι ουσιαστικά αντιλαϊκή κατάσταση, ποιος θα τη διαχειρίζεται καλύτερα, και αυτή είναι η διαμάχη η οποία υπάρχει. Αυτό είναι που πρέπει να σπάσει, αυτό είναι που φιλοδοξεί η Ανταρσία, μιλώντας για άλλη συγκρότηση του κινήματος και μιλώντας βέβαια και για μια άλλη αριστερά, διότι χωρίς αριστερά ανατρεπτική, αντικαπιταλιστική, με επαναστατικό σκεπτικό, ας το πούμε, και με σοσιαλιστική, κομμουνιστική προοπτική, δεν πάμε μακριά.
Κύριε Χάγιο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στην συχνότητα του Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο εργοθέατες. Να ευχηθούμε καλές διεργασίες στην συνδιάσκεψη της Ανταρσία και στην κουβέντα που θα ανοίξετε το επόμενο διάστημα στις διαδικασίες σας που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα. Και δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον Ένα σε σχέση με τελευταίο αυτό μόνο, που ότι στην συζητήσαμε. υπόθεση της αναγκαιότητας για μια άλλη αριστερά, η Ανταρσία θα πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, όπως θα πάρει για τον αντιπολεμικό αντιπεριαλιστικό αγώνα, όπως θα πάρει για το εργατικό κίνημα και την απελευθέρωση των εργαζομένων από τα δεσμά αυτής της εκμεταλλευτικής και αυταρχικής κατάστασης, θα πάρει και συγκεκριμένες αποφάσεις και πρωτοβουλίες για να συγκεντρωθούν εκείνες οι δυνάμεις της αριστεράς που αναζητούν και θέλουν να συμβάλλουν σε μια λογική αντικαπιταλιστική, αντιμπεριαλιστική, δηλαδή μια σύγκρουση και πάλι κατά του καπιταλισμού που είναι οι αιτίες του προβλήματος, κατά των υπεριαλιστικών σχεδιασμών και επεμβάσεων και βάζουν ένα μπροστά ένα όραμα συνολικής απελευθέρωσης των εργαζομένων και αυτή η προοπτική είναι σοσιαλιστική και κομμουνιστική κατά τη γνώμη μας και το κυριότερο βάζουν ένα άμεσο στόχο ανατροπής με αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα και σχέδιο αυτής της κατάστασης. Αυτό δεν θα λυθεί με εκλογικό τρόπο και με ψηφοδέλτια, θα λυθεί με κοινωνικό και πολιτικό αγώνα. Πάντα σε αυτό τον τόπο υπογραμμίζουμε ότι ό,τι κερδίσαμε σε μεροκάματα, σε ωράρια, σε δημοκρατικές ελευθερίες, αυτό ποτέ δεν έγινε με εκλογές και ψηφοδέλτια. Είναι και αυτή μια πλευρά της πάλης, αλλά ποτέ δεν έγινε. Έγινε πάντα με μεγάλους αγώνες, είτε ήταν ο αιαμικός αγώνας, είτε ο αγώνας του Πολυτεχνείου, ο αντιδικτατορικός, είτε οι μεγάλοι μεταπολιτευτικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες. Αυτό είναι και το μέλλον και η προοπτική την οποία επιχειρούμε να την κάνουμε συγκεκριμένη στις συγκεκριμένες συνθήκες.